Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι. Θα ανοίξουμε το φάκελο υγεία, το οποίο αφορά όλο τον κόσμο. Είδαμε και το πρωί ένα περιστατικό, μάλιστα τυχαία. Να καλημερίσουμε τον υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέος. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Να απαντήσετε και στα ερωτήματα τα δικά μας και στις αγαπητοί συναδέλφου. Και η Δήμητρα Εφημιάδη μαζί μας. Δήμητρα Εφημιάδη. Καλημέρα. Βέβαια. Η οποία έχει... βοηθάει πάντα και βοηθάει κυρίως τους φίλους τηλεθεατές, γιατί τα ερωτήματα είναι τα κανονικά, αυτά που συμβαίνουν στην υγεία. Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Πάμε λίγο στο περιστατικό αυτό. Μπράβο. Είδαμε το πρωί ένα περιστατικό, φαντάζομαι το ξέρετε. Ένας 28χρονος στο Αγρίνιο. Είχαμε το θείο του εδώ, ο οποίος μας είπε ότι χτύπησε σε τροχαίο. Δεν ξέρω, λέει ο άνθρωπος, αν θα ζούσε το παιδί. Αλλά ήταν στο Αγρίνιο, κατέληξε σε μεθ στην Καλαμάτα, γιατί δεν υπήρχε ούτε στα Ιωάννα, ούτε στο Αγρίνιο, ούτε στην Πάτρα, ούτε στο Ρίο. Δεν υπήρχε ελεύθερη, αν δεν κάνω λάθος. Ελεύθερη μεθ. Ναι. Όχι, δεν υπήρχε μεθ, δεν υπήρχε ελεύθερη μεθ. Έφτασε με καθυστέρηση, λέει, 3,5 ώρων. Δεν ξέρουμε αν θα ζούσε, αλλά έχουμε ένα ερώτημα. Αν πήγαινε νωρίτερα, τι έγινε εκεί, μπορείτε να μας έχετε γνώση του περιστατικού. Καταρχήν, τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του νέου ανθρώπου. Είναι εξαιρετικά τραγικό και θλιβερό να χάνουμε νέους ανθρώπους στον δρόμο, στην άσφαλτο. Εκεί δεν μπορούν να λεχθούν πάρα πολλά. Η μέχρι στιγμής διερεύνηση είναι ότι αυτή η μικρή καθυστέρηση δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση την πορεία του παιδιού. Υπήρχε αναζήτηση ΜΕΘ. Η ΜΕΘ μετά από ένα βαρύ τροχαίο θέλει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να γίνει και σταθεροποιήθηκε στο νοσοκομείο. Ας μην πούμε περισσότερα, είμαστε και εμείς υποδιερεύνηση. Μπορώ να σας πω το και ως γιατρός, ναι, το διερευνούμε, ως γιατρός δεν επηρέασε την πορεία. Ξανά τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, να, πάμε να δούμε τα θέματα. Είδαμε το ένα θέμα που άνοιξε, Δήμητρα, πολύ τις τελευταίες μέρες. Είναι το θέμα με τους γιατρούς και τις συνταγογραφήσεις. Ναι. Διάβασα κάποια νούμερα, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Υπέρ συνταγογραφήσεις. Σωστά. Υπέρ συνταγογραφήσεις. Ναι. Ενώ όχι, όχι. Ενώ ότι είναι τα όρια που κάνανε κάποιοι. Μιλάμε πράγματι για 1.100 γιατρούς. Οι οποίοι είναι υποδιερεύνηση με βάση το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις του Υπουργού. Έτσι. Είναι υποδιερεύνηση. Για το αν υπερσυνταγογραφούν και γιατί. Γιατί φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα θέμα. Αν ένας γιατρός βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή, άρα όλοι οι ασθενείς πηγαίνουν σε εκείνον για να πάρουν μια συνταγή φαρμάκων, δεν ξέρω αν έχουν στοχοποιηθεί και τέτοιες περιπτώσεις. Λογικά αυτό θα γράφει όλη μέρα. Θα γράφει όλη μέρα. Μέσα σε ένα χωριό, είστε γιατρός, το ξέρετε. Είναι όπως το έχετε πει εσείς. Δεν σημαίνει ότι έχουν υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα. Απλώς με το λογισμικό που υπάρχει και το αντιφρό σύστημα που υπάρχει. Επισημάνει κάποιες περιπτώσεις. Το αν οι περιπτώσεις αυτές είναι όντως παράνομες ή λάθος υπερσυντογραφήσεις ή ύποπτες συντογραφήσεις, μετά κάποιο ανθρώπινο μάτι πρέπει να κάποιος να κάνει τη διερεύνηση, να δει αν όντως αυτές οι υποθέσεις είναι όπως τις πολύ κραυγαλαίες, δηλαδή κάποιος μπορεί το σύστημα να σου υποδείξει χίλιες περιπτώσεις όπως λέτε εσείς. Αν δεις ότι έχουμε 500 συνταγογραφήσεις στις 4 η ώρα το πρωί. Ναι, είναι ύποπτο και αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αλήθεια, την πήρε τηλέφωνο ο υπουργός του γιατρό. Ναι, αλήθεια την πήρε. Έχετε πάρει και εσείς κανένα τηλέφωνο, κανένα γιατρό. Έχετε πέσει και εσείς κανένα γιατρό πάνω, να ξέρουμε. Ό,τι χρειάζεται να γίνει για να βελτιωθεί το σύστημα, γίνεται. Α, μάλιστα. Έχετε πάρει και εσείς τηλέφωνο. Μάλλον έχετε πάρει και εσείς τηλέφωνο, από ό,τι καταλαβαίνω. Και τι λένε, ρε παιδί μου, όταν του λέει ότι έχει κάνει 4.000 το ίδιο φάρμακο, ξέρετε, ξέρω εγώ. Αν μου επιτρέπετε, συνάδελφε, μια παρέμβαση. Πάρα πολλές περιπτώσεις από αυτές, δεν ξέρω αν θα το πει ο υπουργός, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι παλιές. Δεν είναι φρέσκες το τελευταίο μήνα. Είναι το τελευταίο μήνα. Είναι και παλιότερες. Η έρευνα έχει πάει σε βάθος, αλλά κάποιος που το έκανε και πριν από 2 χρόνια συνεχίζει να το κάνει. Δεν είναι. Το θέμα είναι γιατί δεν εντοπίστηκαν τώρα και εντοπίζονται τώρα. Εκείνο το ζήτημα. Και απεκαλύφθηκε τώρα αυτή η ιστορία. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει και η βελτίωση των συστημάτων, την οποία μας δίνουν καλύτερα εργαλεία έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά είναι και εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια το να αλλάξουμε το σύστημα υγείας. Να φύγουμε από αυτό που είχαμε. Να μειώσετε και το κόστος, όπως καταλαβαίνω, να πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει. Είναι όλα. Κανείς δεν μπορεί να συζητά με ένα γιατρό τώρα που συνταγογραφεί 3.000 συνταγογραφές, 4.000, ότι πρέπει να τον έχουμε στο σύστημα. Ναι. Δεν είναι μόνο θέμα κόστος, είναι κακός γιατρός. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αποτελούν μια εξαιρετικά συντριπτική μειοψηφία. Αλλά το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μην αφήνουμε αυτόν τον γιατρό να ασκεί την ιατρική. Δεν θα είναι. Αποκλείονται διαπαντός. Τι λένε αυτοί τώρα, πώς το απαντάς αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν υπάρχει.
αυτό το οποίο λένε και θα έχει μια δικαστική διερεύνηση. Ναι. Οι περισσότεροι είναι ότι δεν ήμουν εγώ, πήραν τους κωδικούς μου, κάποιος άλλος συνταγογραφούσε. Αυτές είναι σοβαρές λειτουργίες. Αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι με την ειδίκα και με το σύστημα, ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι ανελέγχεται πια. Θα πούμε τα ίδια. Δεν γινόταν έλεγχη τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα επαφίεται στο γεγονός ότι δεν πρόκειται να με ψάξουν. Γιατί είναι δεδομένο ότι αν μπεις μέσα θα το βρεις με τα ψηφιακά ίχνη. Δηλαδή πρέπει να είναι και λίγο γιατρός με IQ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι γιατρός. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται να μην καταλαβαίνει ότι θα το πιάσουν άμα το ψάξουν. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι μετά από αυτό που έγινε και την και τον παραδειγματισμό, ότι θα σταματήσουν ακόμη και αυτούς που δεν έχουμε βρει. Τελικά, αυτή, και αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είναι εντυπωσιακός και ο αριθμός, αλλά και η πρακτική τους, τι κάνανε μετά τα φάρμακα αυτά, τα πουλάνε, τι κάνουν ακριβώς. Σωστό. Ναι, είναι διάφορα πράγματα που μπορεί να γίνουν. Το ένα είναι παράνομη παράλληλη εξαγωγή. Ναι. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει 400. Ωραία. Δεν είναι μόνο τους γιατρείς αυτό όμως. Προφανώς. Είναι φαρμακοποιοί, είναι εταιρείες. Αποθήκες. Όχι, είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα. Ναι. Δεν είναι ένας γιατρός που βρίσκεται. Ο γιατρός απλά γράφει τη συνταγή. Γράφει τη συνταγή. Που σε βοηθάει. Κάποιος πρέπει να πάει να πάρει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο είναι εκτελέχει το φαρμακείο. Όταν βλέπει ότι έχει 400 συνταγές την ίδια ημέρα του συγκεκριμένου σκευάσματος. Όχι, είναι ένα συγκεκριμένο κύκλωμα. Έχει γράψει κάποιον κάτι. Πόσα κουτιά δεν ξέρω. Είχε γράψει κάποιον ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Ναι, ναι. Και να πα σε αυτό το φαρμακείο να πάρει ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Το τάδε, α πούμε. Όταν μπει κάποιο, φανταστείτε να μπει κάποιο σε ένα φαρμακείο και να του πει εγώ έχω 400 συνταγές αυτού του φαρμάκου. Χτυπάει καμπανάκι. Επειδή υπάρχει υποψία όλα και τα προηγούμενα χρόνια ότι κάποιοι γιατροί συνταγογραφούν υπέρ κάποιων εταιριών, απλώς φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια μαζική αποκάλυψη και από εσάς από το Υπουργείο Υγείας. Γιατί προφανώς θέλει η ηγεσία, είστε μέσα στην ηγεσία, να συγκεντρωθούν αυτά τα 50 εκατομμύρια ετησίως που εκτιμάται ότι είναι και το κόστος αυτής της απάτης αυτών των κυκλωμάτων. Είναι 50 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι 50 το χρόνο. Μπορεί να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, σας είπα, πριν να φτάσουμε στα οικονομικά, που είναι οικονομικό το θέμα, στο τέλος της ημέρας, έχουμε κάποιους γιατρούς που δεν εξασκούν καλά την ιατρική. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο κινείται εκτός γραμμής, το οποίο και αποφέρει το οικονομικό αποτέλεσμα ότι αυτά τα λεφτά στερούνται στο τέλος της ημέρας από άλλους συμπολίτες μας. Έτσι. Αυτό θα δώσει και το παραδειγματισμό και θα καταλάβουν και τη δυνατότητα που έχουμε και την θέληση να πραγματοποιήσουμε ελέγχους, έτσι ώστε να σταματήσει να γίνεται αυτό. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις, όχι όμως, όταν λέμε αρκετές οι περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά μειοψηφία στο σύνολο των γιατρών. Ακόμη και αυτές τις περιπτώσεις που διερευνούμε, σκεφτείτε ότι στη χώρα συνταγογραφούν πάνω από 60.000 γιατροί. Έτσι. Yeah. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός και δεν είναι και όλες οι περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι, ναι, μπορεί να δεις ότι έχουν μια κανονική ροή στη συνταγογράφησή τους, απλώς απευθύνονται σε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Λοιπόν, αυτό θα τα δώσετε, φαντάζομαι, τα ονόματα, αν μου επιτρέπετε. Ναι, καλά, ναι, τα ονόματα που ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τα ονόματα γιατρών θα δοθούν. Για πειθαρχικό. Για να πάνε στο πειθαρχικό. Τα ονόματα είναι τυπική διαδικασία. Mm. Και ο Ιατρικός Σύλλογος λαμβάνει τα ονόματα. Για τους γιατρούς του δημοσίου επιλαμβανόμαστε εμείς. Ναι. Όσοι είναι γιατροί του δημοσίου, για τους ιδιώτες γιατρούς υπάρχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου ή των τοπικών ιατρικών συλλόγων. Για πείτε μας λιγάκι, για να πάμε λίγο στα νοσοκομεία, γιατί είναι και τα καθημερινά παράπονα που έχουμε για τα νοσοκομεία γενικώς. Τα απογευματινά χειρουργία άλλαξαν καθόλου το χάρτη των νοσοκομείων, βοήθησαν καθόλου ή τελικά ήταν πολύ φασαρία για το τίποτα. Όχι, τα απογευματινά χειρουργία άλλαξαν το χάρτη. Έχουμε αλλαγή του μοντέλου που λειτουργεί ένα άλλο νοσοκομείο. Πείς το μοντέλο. Ναι, είναι πηγαίνει ο κόσμος. Έχουμε 50 νοσοκομεία που συμμετέχουν. Ναι. Άρα έχουμε 50. Από τα 126 δεν περιμένουμε και τα 126. Ναι, πω ένα παράδειγμα, το ένα γενικό νοσοκομείο, κέντρο υγείας, δεν περιμένουμε ότι θα βάλει απογευματινά χειρουργία. Φανταστείτε ότι τα μεγάλα νοσοκομεία στη χώρα είναι 25. Έχουμε συμμετέχουν όλα τα μεγάλα. Όλα τα μεγάλα συμμετέχουν. Ναι, ως πρόγραμμα μια χαρά ακούγεται. Ενώ μια χαρά το έχει παρουσιάσει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Λειτουργεί. Πηγαίνει ο κόσμος, δηλαδή επιλέγουν το απόγευμα. Επιλέγουν το απόγευμα, λειτουργεί και μην ξεχνάμε ότι αυτό έγινε πρώτον γιατί προσαρμοστήκαμε στο τι κάνουν και τα υπόλοιπα συστήματα υγείας των άλλων χωρών, αλλά το έρχονται τα απογευματινά χειρουργεία και όλο αυτό το διάστημα χρησιμοποιήθηκε για να στηθεί ο επιχειρησιακός μηχανισμός πώς θα τρέξουν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία.
Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, και με συγχωρείτε, θα σα κάνω λίγο την ερώτηση. Περάσαμε από την φάση όταν τα ανακοινώσαμε ότι κανένα νοσοκομείο δεν θα μπει, δεν έχουμε το προσωπικό, δεν θέλει το προσωπικό. Πάντως οι συνδικαλιστές λένε ότι δεν είναι μεγάλο το ποσοστό των χειρουργείων που γίνονται το απόγευμα. Δηλαδή 4-5 στο μεταξά, άκουσα λίγα. Άρα δεν είναι πολλά το απόγευμα. Τι περίμενε, ένα λεπτό. Τα απογευματινά χειρουργεία αποτελούν ένα μικρό κλάσμα των τακτικών απογευματινών χειρουργείων. Έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν υπάρχει... Πώς αλλάζουν το χάρτη μετά, αφού είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα. Για το σφασαρίκο, είχαμε εδώ τον υπουργό. Ερχόταν, δηλαδή, θα ήταν τεράστια μεταρρύθμιση. Είναι τεράστια μεταρρύθμιση, γιατί πρώτον κανείς δεν κατάφερε να την κάνει 30 και 40 χρόνια. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μα γιατί να είναι μεταρρύθμιση? Γιατί ονομάστηκε μεταρρύθμιση? Είναι μεταρρύθμιση. Επειδή λειτουργεί το νοσοκομείο το απόγευμα που θα έπρεπε να λειτουργεί δωρεάν. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο να γίνει. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να λειτουργεί. Δεν είναι λογικό αυτό που σας λέω. Δεν έπρεπε δωρεάν να λειτουργεί το απόγευμα ένα νοσοκομείο? Γιατί να κλείνει το μεσημέρι στις 2? Συμφωνώ απολύτως και δεν χρειαζόταν να γίνει και τόσο μεγάλη φασαρία, ειδικά από τους συνδικαλιστές, για αυτό το πράγμα. Το ότι χειρουργούνται το απόγευμα και δίνεται και αυτή η επιλογή στους πολίτες, γιατί αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και όταν ένα νοσοκομείο, π.χ. ο Ευαγγελισμός, βάζει από 2 με 6 απογευματινά χειρουργία μέσα στην όλο πρόγραμμά του, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Τακτοποιείται πάρα πολύ το σύστημα. Και σας λέω, αυτό θα βοηθήσει και στα... Να βάλουμε χέρι στην τσέπη, πολίτες, για να το δούμε αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια τρίτη επιλογή. Αυτή τη στιγμή το έχω ξαναπεί και όταν το συζητάγαμε. Οι επιλογές που έχει ένας πολίτης είναι να πάει στον δημόσιο τομέα χωρίς κανένα κόστος. Με τεράστια αναμονή όμως. Δεν είναι παντού τεράστια αναμονή. Να πάει στον ιδιωτικό τομέα όπου θα του καλύψουμε ένα μέρος του κόστους και θα βάλει κάποια χρήματα από την τσέπη, και δίνεται μια ενδιάμεση επιλογή που ακόμη και τα χρήματα που θα βάλει από την τσέπη σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα που καλύπτουμε ένα μεγάλο μέρος, δεν είναι ότι κανείς σχεδόν πάει ιδιωτικά από μόνος του και καλύπτει όλο το ποσό, είναι μια ενδιάμεση επιλογή. Αυτό έχει δουλέψει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι επιχειρησιακά, γιατί έχουν πει τα νοσοκομεία που περιμέναν. Οι λίστες, όχι μόνο με τα απογευματινά χειρουργεία και με κάποια άλλα μέτρα που έχουμε πάρει στα νοσοκομεία, ενίσχυση χειρουργείων. Έχουν μειωθεί. Η μεγάλη μείωση θα έρθει μετά από την χειρουργία. Πόσο, δεν έχουμε... πόσο περίπου είμαστε τώρα, περίπου. Η λίστα θα ανέβει και σε λίγο καιρό ένα site, γιατί η λίστα αναμονής δεν είναι η ίδια σε όλη τη χώρα. Και έχει και μεγάλη διαφορά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Εντάξει, εδώ συζητάμε 2 χρόνια για τις λίστες στο παιδόν, ας πούμε, που είναι χιλιάδες χειρουργία που περιμένουν. Ναι, αυτή τη στιγμή φαίνεται στο παιδόν, δεν έχουμε τους αριθμούς που ήταν. Μην με ρωτήσετε τον αριθμό, θα τον δείτε σε λίγες μέρες ποιος είναι και πώς είναι η αναμονή. Η Αττική έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή στην Αττική δεν φαίνεται οι πολίτες να έχουν μεγάλη αναμονή. Έχει αναμονή η Θεσσαλονίκη. Και η αναμονή. Και τα νοσοκομεία της Αττικής έχουν πει. Να ρωτήσω εγώ. Πάλι Θεσσαλονίκη. Ναι, η Θεσσαλονίκη έχει για δύο λόγους. Γιατί έμεινε κλειστή για περίπου 12 με 18 μήνες στον καιρό του COVID, γιατί τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ήταν COVID, δηλαδή, στο κόκκινο. Και ήταν στο κόκκινο, ενώ η Αττική δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό. Και υπάρχουν λιγότερες χειρουργικές κλίνες και υπήρχε και μια, τώρα το έχουμε αναχαιτήσει, μια φυγή των ανεσιολόγων προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά συντέλεσαν έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένο τοπικό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω εγώ κάτι για τα απογευματινά δωρεάν, που θα είναι τελικά 37.500 και όχι 50.000 όπως γνωρίζαμε στην αρχή. Θα δώσετε βάουτσερ στους πολίτες και για τον ιδιωτικό τομέα? Κάπου είχε αναφερθεί αυτό. Ναι, θα υπάρχουν απογευματινά εντός του νοσοκομείου. Θα εφαρμόσουμε σύστημα το οποίο εφαρμόσαμε τον καιρό του κορονοϊού, που γιατροί του ΕΣΥ μπορούν να χειρουργήσουν σε ιδιωτικές μονάδες. Αυτό είχε γίνει στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη με πολύ μεγάλη. Λέω για τα δωρεάν απογευματινά. Για τα δωρεάν απογευματινά. Άρα. Το ίδιο σύστημα και μπορεί να δοθεί και βάουτσερ για τον ιδιωτικό τομέα. Σημασία έχει ένα πράγμα. Να πάνε στις ιδιωτικές κλινικές, να το διευκρινίσουμε αυτό λίγο. Σημασία έχει ένα πράγμα, ότι ο πολίτης δεν θα πληρώσει. Ό,τι επιχειρησιακό. Άρα η είδηση ποια είναι τώρα. Είναι ότι και στα ιδιωτικά, στις ιδιωτικές κλινικές, τα απογευματινά, με βάουτσερ. Και δωρεάν απογευματινά χειρουργία εντός του δημόσιου νοσοκομείου. Και το σύστημα που εφαρμόστηκε στον κορονοϊό, όπου οι χειρουργοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας χειρουργούσαν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Από έγινε πού θα πληρώνονται Λάρισα... αυτοί οι γιατροί? Θα είναι από τα χρήματα ΑΡΕΦ. Ναι, θα είναι από τα χρήματα ΑΡΕΦ. Με βάση τα απογευματινά δωρεάν χειρουργία. Με βάση τα απογευματινά δωρεάν χειρουργία. Αυτό εφαρμόστηκε στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Άρα είναι το δεύτερο. Και θα υπάρχει και τρίτο που θα είναι όλο στον ιδιωτικό τομέα. Και τα τρία. Λοιπόν, πώς γίνεται? Επειδή δεν έχει
Λέει... Θα ανακοινώσουμε λεπτομέρειες. Σημασία έχει ένα πράγμα για να μην μπερδεύουμε. Ο πολίτης δεν πληρώνει σε καμία των περιπτώσεων. Πάντως είναι ένα θέμα ότι οι πολίτες θα μπορούν να πηγαίνουν και στις ιδιωτικές κλινικές με αυτά τα απογευματινά δωρεάν. Σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια, εδώ θα κάνω λίγο το συνήγορο διαβόλου. Θα πληρώνονται κάποιοι... οι ιδιώτες γιατροί εκεί, το ιδιωτικό νοσοκομείο. Ή θα πηγαίνουν οι ιδιώτες, θα πληρώνονται ή θα πηγαίνουν αυτό που είπατε. Υπάρχουν ή του δημοσίου. Ή θα πηγαίνουν του δημοσίου. Άρα, ή θα πληρώνονται οι ιδιώτες. Άρα τα απογευματινά στο δημόσιο και τα θέλουμε. Άμα να πηγαίνουν εκεί κανονικά. Γιατί η μεγάλη μάζα θα χειρουργήσει τα απογευματινά στα δημόσια. Ναι, το θεωρείτε δεδομένο όμως, το λέτε τώρα αυτό, αλλά στα απογευματινά στα δημόσια να πληρώσουν. Όχι, όχι. Όχι, λέμε για τα δωρεάν, αρχίζουμε τα δωρεάν. Αυτά θα γίνουν τα αρχικά. Αρχίζουμε για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Ο πολίτης δεν θα πληρώσει σε καμία των περιπτώσεων. Ό,τι σχεδιάζει. Και αυτό μας ενδιαφέρει στο τέλος. Για τα πρώτα. Για τα πρώτα. Θα γίνουν με το RRF. Για τα πρώτα που είναι με χρήματα. Για τα δωρεάν λέμε. Ναι, δεν θα πληρώσει ο πολίτης. Βέβαια τώρα, αν μου επιτρέπετε, συνάδελφε, εδώ υπάρχει και ένα θέμα. Κάποιοι πολίτες θα χειρουργούνται σε ένα νοσοκομείο δημόσιο που οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες και κάποιοι άλλοι που θα έχουν το βάουτσερ θα πηγαίνουν στην ιδιωτική κλινική που είναι λίγο εντάξει, πολυτελείς οι συνθήκες, να το λέμε και αυτό. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Δεν είναι ακριβώς το έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που είναι να μειωθεί η αναμονή. Αυτό το πρόγραμμα θα πώς θα επιλέγετε όμως ποιος θα πηγαίνει στα ιδιωτικά και επισταμένει στο... Θα ανακοινώσουμε στα εξάκλινα, θα ξέρω, ανακοινώσουμε πώς θα επιλέγουν. Ναι. Στο τέλος της ημέρας, πέρα από τις λεπτομέρειες τις οποίες λέτε, είναι να φέρουμε την αναμονή και δεν είμαστε τόσο άσχημα σαν χώρα. Mm-hmm. Να το πού είμαστε αυτό. Τώρα. Η αναμονή, να σας πω ένα παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο 7,6 εκατομμύρια πολίτες είναι περίπου το 10% του πληθυσμού που περιμένουν σε λίστα αναμονής. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε τέτοια αναμονή. Δεν έχουμε αναμονή για βαριά χειρουργία, δεν έχουμε αναμονή για ογκολογικά χειρουργία. Έχουμε αναμονή και αν δείτε τη συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν το 70 με 75% είναι 4 είδη χειρουργείων που είναι η αναμονή δική μας. Που γι' αυτό και είναι απλά. Είναι χολογκιστεκτομή, ψυχρό περιστατικό, ομφαλοκύλη, αρθροπλαστική ισχύος, αρθροπλαστική γόνατος και τα οφθαλμολογικά καταράκτης και, που υπάρχουν. Αυτά τα... Καθημερινότητα. Άρα μπορούν να μεταχρονολογηθούν εννοείται. Τα πέντε, ναι. Μα δεν περιμένει κανείς στη χώρα μας για σοβαρό χειρουργείο, βαρύ χειρουργείο, ούτε ογκολογικά περιστατικά. Έχουμε την αναμονή σε αυτά τα περιστατικά. Ωραία. Και αναμονή, άστε. Μάλιστα, δεν έχει και ομαλά χαρακτηριστικά. Μπορεί να υπάρχει αναμονή στο χι νοσοκομείο. Και ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Είναι γιατί οι πολίτες επιλέγουν κάποιο συγκεκριμένο γιατρό. Να ρωτήσω. Μπορεί να έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Πόσο είναι το σύνολο των αναμονή χειρουργείων. Θα ανακοινώσουμε μέσα στις επόμενες μέρες τα πάντα για τα απογευματινά χειρουργεία. Ωραία. Θα βγουν και πληροφορίες και sites. Να σου πω κάτι έτσι ώστε να γνωρίζετε. Έχετε συνδυάσει την καριέρα σας στο Υπουργείο αυτό με τον κορονοϊό, δυστυχώς για τη χώρα και για εσάς. Έχουμε νέο κύμα τώρα, κάτι που σας ανησυχεί. Γιατί αυτό που βλέπουμε, οι δικοί μας λένε ότι υπάρχει υποπαραλλαγή. Έχουμε πολλά κρούσματα δεξιά-αριστερά. Ξαναφορέσαμε μάσκες σε χώρους εργασίας. Πολλοί από εμάς. Εμείς φοράμε πάντως. Δεν ξέρω εσείς αν φοράτε μάσκες στο Υπουργείο Υγείας. Όχι, δεν φοράμε μάσκες στο Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί. Ο κορονοϊός δεν θα εξαφανιστεί. Θα έχουμε πάντα κύματα. Και πριν την πανδημία είχαμε κύματα κορονοϊών. Απλώς κανείς δεν μπορούσε να το πιάσει στην ατμόσφαιρα. Δεν φαίνεται κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Να ρωτήσω για να κλείσουμε για τους γιατρούς. Τι κίνητρα θα δώσετε περαιτέρω στους γιατρούς, παραπάνω στους γιατρούς, για να πάνε στα νησιά, να πάνε σε υποστελεχωμένες δομές, για να υπάρχουν, να βρίσκει ο άνθρωπος γιατρό, ρε παιδί μου. Βασικές ειδικότητες γιατρών. Πριν από μία εβδομάδα περίπου προκηρύξαμε 300 θέσεις, 298, οι οποίες αφορούν τις, κατά συντριπτική πλειοψηφία τις περιοχές τις δύσκολες της επαρχίας. Επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι αυτή η προκήρυξη, σε σχέση με μια προκήρυξη που κάναμε ένα χρόνο προηγουμένως, έχει αλλάξει πλήρως οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών. Δηλαδή. Έχουμε. Δυνατότητα ιδιωτικού έργου των γιατρών είναι αρκετά σημαντική, ειδικά στις δύσκολες περιοχές. Φεύγαν γιατροί από την ΚΟ για να ανοίξουν το ιδιωτικό τους ιατρείο. Αυτή τη στιγμή θα μπορούν να έχουν και το ιδιωτικό ιατρείο να είναι και στο νοσοκομείο. Έχουμε απογευματινά χειρουργία μόνο για τις χειρουργικές ειδικότητες. Έχουμε οριζόντια φορολόγηση των εφημεριών, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από 1η-1η του 2025, πάγιο αίτημα των γιατρών. Και έχουμε και εξαπλασιασμό σε κάποιες περιπτώσεις ή τραπλασιασμό των επιδομάτων που δίνουμε, αυτό που είπατε και εσείς, τα κίνητρα στους γιατρούς σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, ένας παθολόγος στη Δράμα, από τα νοσοκομεία που έχουμε πρόβλημα, έπαιρνε 100 ευρώ το μήνα, από το Σεπτέμβριο παίρνει 600 ευρώ το μήνα. Αυτές είναι τέσσερις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο που δεν υπήρχε πριν από ένα χρόνο. Και με αυτό το λόγο μπορεί να έχει και ιατρείο πλέον. Και μπορεί να έχει και ιατρείο. Και αυτό το λόγο βγήκε η προκήρυξη. Σε περίπου ένα μήνα θα είμαστε εδώ. Θα φέρει αποτελέσματα.
Θα χρειαστεί και πάνε, άλλο... λέτε. Θα πάνε. Θα χρειαστεί και κάποιο άλλο χρόνο μέχρι να εμπιδοθούν πλήρως οι αλλαγές. Αλλά είναι... δεν είναι γιατί όλοι. Ενδιαφέρον φορές... υπάρχει γι' αυτό. Εφεσές. Τώρα άνοιξε. Σε περίπου σας λέω ένα μήνα θα γνωρίζουμε και ακριβώς τι θα έχει συμβεί. Σε ένα μήνα. Έχω ένα άλλο ερώτημα. Αν μου προλαβαίνω. Ναι, ένα για να κλείσω. Μήπως με βγάλει την είδηση ο υπουργός τώρα, αυτό σκέφτομαι. Από τις αρχές του έτους αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Αν θυμάμαι καλά, είπα ότι θα πληρώνονται οι κλινικές με βάση την απόδοσή τους που θα στηρίζεται στα DRGs. Είναι ένας τρόπος κοστολόγησης, πολύ απλά να το πούμε. Τι σημαίνει αυτό? Αν μια κλινική διαπιστώνεται ότι δεν αποδίδει, θα κλείνει, θα συγχωνεύεται, τι θα γίνει? Δηλαδή το λέω αυτό γιατί είχε έναν ενδιαφέρον και για τον κόσμο, αλλά και για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Αν μια κλινική δεν αποδίδει, παραδείγματος χάρη στο κέντρο της Αθήνας, ναι, θα χτυπήσει καμπανάκι να δούμε γιατί δεν αποδίδει. Mm-hmm. Δεν σημαίνει, ειδικά στην πρώτη φάση και στη φάση εφαρμογής, να κλείσουμε κλινικές όπως το είπατε που έχετε περάσει. Ή να συγχωνευτούν, το λέω και με αυτή την έννοια. Όχι, δεν μπορεί να μην οφείλεται σε αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Άρα θα γίνουν συγχωνεύσεις κλινικών, λέτε? Είναι άλλο ερώτημα αυτό. Όχι, το ίδιο. Μου είπατε, όχι, και δεν είναι θέμα. Όχι, τα οικονομικά σας λέω, καταρχήν θα μπορούμε να συγκρίνουμε. Υπάρχουν μετά, μπορώ να σας πω ευθύς εξ αρχής, ότι θα έχουμε νοσοκομεία τα οποία δεν θα είναι αποδοτικά. Η χώρα όμως είναι αναγκασμένη με βάση τη γεωγραφία της να τα έχει εκεί. Δεν είμαστε ούτε Δανία, ούτε Ελβετία. Σε ένα νοσοκομείο, σε ένα νησί, μπορεί να μην αποδίδει ποτέ οικονομικά. Χρειάζεται το νοσοκομείο αυτό γεωγραφικό. Θα είναι εκεί. Λήξεις. Και... θα συγχωνευτούν κλινικές. Το ρωτώ και για οποιονδήποτε λόγο. Θα αλλάξει χαρακτήρα νοσοκομεία. Είναι να το κάνουμε ως αυτούσιο ερώτημα, γιατί δεν έχει σχέση με τα οικονομικά. Ναι, θα συγχωνευτούν κλινικές, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη οργάνωση του συστήματος. Από αρχές του έτους? Από αρχές του έτους περίπου εκεί θα είναι. Δεν είναι με το πρώτο. Άρα έχετε ήδη τη μελέτη, έτσι, την έχετε? Όχι, ήδη έχουμε ένα έτοιμο σχέδιο, το οποίο θα τις επόμενες μέρες... Και όχι για οικονομικούς λόγους, λέτε? Όχι για οικονομικούς λόγους. Για πρακτικούς δηλαδή. Για πρακτικούς λόγους. Υπάρχουν μια κλινική που μπορεί να έχει τρεις, ακόμη και στο ίδιο νοσοκομείο. Έχει τρεις γιατρούς, τέσσερις οι άλλοι κλινικοί και στέλνουν και οι δύο χαρτιά ότι δεν βγαίνουν οι εφημερίες. Ναι. Όταν γίνει μια κλινική με 7 άτομα θα βγαίνουν οι εφημερίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Και θα σας ευχαριστήσω πολύ. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.